Ερχόμαστε κυρίε και κύριοι εδώ στο στούντιο. Ε, φιλοξενούμε σήμερα και την καλημέρα. Είμαι η πρώτη φορά που έρχεται στο στούντιο τη εκπομπή τη πρωινή, η κυρία Νίτα Δημητρίου. Καλημέρα. Ήμουν και την προηγούμενη, τι προηγούμενε μέρε, αλλά ε, ήσουν αρκετά όχι, όχι, ήταν Βάμε. ο κύριο Σιμεού. ήταν ο κύριο Σιμεού. Νικόλα, είδε αυτό. <laughs> λοιπόν, <laughs> καλημέρα. καλημέρα. <laughs> καλημέρα. Ε, είμαστε στην τελευταία ευθεία ε, όπως το λέμε, γιατί ούτε καν ευθεία, είναι οι επιλογές, μέτρα, ναι. ε, 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 ώρες μετράμε, εντάξει, Πώς ήταν είστε, μια Πόσο χωρά... Χαρα... κουρασμένη είστε. Είμαι κουρασμένη, η αλήθεια είναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, <laughs> αλλά ήταν μια, θέλετε, ένα σύντομος ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ κόσμο, mm -hmm. να δούμε φίλου, μα υποστηριχτέ, να μα ενθαρρύνουν, να μα στηρίξουν, να μα πουν προβληματισμού εισηγήσει. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο, έτσι και χτυμένο, το οποίο είχα και ευκαιρία την οποία είχα Τι και ευχαριστώ θέλει τον κόσμος? κόσμο πάρα Τι θέλει πολύ. ο κόσμος? Ο κόσμο θέλει να τον ακούσει περισσότερο. Ο mm. κόσμος θέλει να, να δείξει ότι συμμερίζεσαι προβληματισμούς και ανησυχίες. Ε, ότι θα προσπαθήσεις να βρεις λύσεις μαζί του, όχι χωρίς αυτό. Ακούς θέλει δηλαδή, να συμμετέχει. θέλει να καταλάβει ότι τον ακούς πραγματικά, Βεβαίως. γιατί και... άλλο να ακούς mm. και άλλο να ακούς. Και καταλαβαίνει ο κόσμος, mm. είναι, είναι, θεωρώ κριτής, ορθός ε, για όλα όσα συμβαίνουν, για τις προθέσεις μας, για μας τους ίδιους. Ε, και νομίζω ότι, ε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θέλει να συμμετέχει σε όποια διαδικασία, στην όποια διαδικασία και άποψη έχει και λόγο έχει mm. και θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τους τρόπους να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Λοιπόν, έγινε αυτές τις μέρες, το, ο τίτλος που παίζει περισσότερο έχει να κάνει με το debate. Debate, debate. Φύγαμε από τον debate το debate των προεδρικών, είπαμε δόξα το Θεό τελειώσαμε, ήταν άλλα debate. Χθες ο ανθυποψήφιο σας για την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, εδώ καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο του σταθμού μας, είπε ότι δεν θεωρεί ειλικριν, ειλικρινή την, α, την απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τον debate, το θέμα του χρόνου. Mm -hmm. Ήσασταν ή δεν ήσασταν ειλικρινείς. Μόνο και μόνο, ξέρετε, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία για ενότητα. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, πραγματικά για την ενότητα. Και όλα αυτά, χαρακτηρισμοί και επίθετα, σίγουρα δεν υπηρετούν την ενότητα, γιατί πρέπει να την κάνουμε και βίωμα και εξαρτάται και από τη δική μα στάση και συμπεριφορά. Mm -hmm. Δεν ανέμενα του όποιου χαρακτηρισμού. Θέλω να είμαι ειλικρινή, αφού μιλάμε για ειλικρίνεια. Και όταν πραγματικά υπήρχε η θέληση, αν πραγματικά υπήρχε η θέληση για την ΠΕΙ, που δεν λέω ότι δεν υπήρχε, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει αυτό έγκαιρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε όταν την Τετάρτη χθε υπάρχει εισήγηση για την ΠΕΙ και αύριο είναι εκλογέ, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ωφέλιμο χρόνο, δεδομένο, αγαπητή μου Κατερίνα, ότι είχαμε τα τραγικότατα συμβάντα, συμβάνστε, τραγικών συμβάνστε τα τέμπη. Είχαμε τις κηδείες που και οι δύο είχαμε ακυρώσει τις όποιε τελικέ συγκεντρώσει συγκεντρώσεις για να μπορέσουμε ακριβώς να συμπαρασταθούμε και στις οικογένειες και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Και από την Δευτέρα το απόγευμα, την Τρίτη, επαναδημοσιοποιήσαμε και οργανώσαμε τι συγκεντρώσει μα με δέσμευση, με προ τον κόσμο. Δεν μπορώ για ακόμα μια φορά να ακυρώσω τι τελικέ συγκεντρώσει, γιατί θυμηθήκαμε την Τετάρτη το απόγευμα ότι θέλουμε να κάνουμε debate μεταξύ μα. Σαν πω και έχουμε εκλογέ για πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μέλη τη ίδια ομάδα είμαστε. Έχουμε την ίδια ιδεολογία και τι ίδιε θέσει. Αυτέ εκπροσωπούμε από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα δεν είναι μεταξύ μα που πρέπει να συνομιλήσουμε. Είναι με τον κόσμο μα, μετά από μια μακρά προεκλογική διαδικασία, για να δούμε πώ προχωράμε, να καταθέσουμε προτάσει, εισηγήσει, να δούμε πώ εξυγχρονίζουμε τον δημοκρατικό συναγερμό. Είναι για να γίνει, αν θέλετε, αντιληπτό, τουλάχιστον αυτό είπε ο κ. Δημητρίου, η διαφορετική αντίληψη. Ποιε είναι οι διαφορετικέ αντίληψει, ε, Δεν γνωρίζω. Μπορώ να μιλήσω για τη δική μου αντίληψη, και αυτό κάνω και τι διαφορετικέ αντιλήψει. Νομίζω. Ε, έχουμε συχιστεί, τι εκλογές έχουμε και πού ανήκουμε. Ε, σημασία έχει να δούμε πώς προχωράμε παρακάτω, θα μείνω σε αυτό, γιατί... Ναι, η επόμενη μέρα όμως, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, οι σχέσεις μεταξύ, με, με, μεταξύ σας ποιες θα είναι όπως είμαστε συνάδελφοι, συναγωνιστές. Δεν είναι τυχαίο αγαπητή μου Κατερίνα ότι συνειδητά επέλεξα όλο αυτό το διάστημα να μην προβώ σε κανένα χαρακτηρισμό, να μην προβώ σε κανένα αφορισμό και καμία ισοπαίδωση. Δεν ήθελα ούτε καν, όχι μόνο για τον συναγωνιστή Δημήτρη Δημητρίου, για οποιοδήποτε μέλος είτε της ηγεσία, είτε απλό είτε άλλο πώ. Αυτό που λέμε είναι η δική μου φιλοσοφία και Πολιτική πράξη mm -hmm. και αυτό το οποίο πρεσβεύω. Ναι. Άρα, όταν λέμε το νεότητα, να το εννοούμε και να το κάνουμε βίο αυτά, και σε αυτά τα οποία λέμε, οποτε συνειδητά το κάνω, να μην εκλειφθεί ω αδυναμία, ω δύναμη να εκλειφθεί. Γιατί έχω και εγώ να πω πάρα πολλά, δεν είναι τρόπος αυτός να πολιτευόμαστε και κυρίως όταν είμαστε μέλη τη ίδια παράταξη. Οπότε, αν προχωράμε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα και το λέω από σήμερα, όπω ξεκαθαρίζω επίση ότι δεν θα διεκδικήσω οτιδήποτε άλλο στη mm. Συνέχεια, δεν αλλάζουμε απλά καρέκλε, αναλόγω και συγκυριών. Είδε από την πρώτη στιγμή δική μου η, η προσπάθεια ε, ήταν ε. ένα κάλεσμα ενότητα και το ενώ. Δεν θα διεκδικήσω οτιδήποτε άλλο αν δεν εκλεγώ. Απέναντία, από την πρώτη στιγμή θα είδε δίπλα στον συνάδελφο να το βοηθήσω και μαζί να πορευτούμε την επόμενη μέρα για τη μελλοντική πορεία του κόμματο. Ε, επειδή αυτό με το χρόνο λέχθηκε και στο, το πρωί που είχαμε εμεί εδώ καλεσμένο τον κύριο Δημητρίου, ε, όταν ρώτησα εγώ, πιστεύετε ότι η κυρία Δημητρίου δεν θα έχει το χρόνο με όλες τις άλλες αρμοδιότητες. Και εκεί αναφέρθηκε ότι κάποιες μέρες του χρόνου θα πρέπει όταν θα λείπει ο πρόεδρος να έχει, να έχει εκείνα τα καθήκοντα. Είναι πρόεδρος της Βουλής, ε, είναι θέματα πολύ σοβαρά τα οποία θα πρέπει να τα βλέπουμε. Έχετε το χρόνο. Βγαίνει το πρόγραμμα. Να απαντήσετε εσείς ίδια για το πρόγραμμά σας. Ε, προτιμώ να για αυτά τα οποία με ρωτάει ο κόσμος καλοπροαίρετα. Το χρόνο και τον έχουμε και το θάρρο έχουμε και την αποφασιστικότητα έχουμε. Δεν είναι καμιά μυστική συνταγή. Δεν είμαι η πρώτη πρόεδρο τη Βουλή ναι. που θα είμαι και πρόεδρο κόμματο ή θα χρειάζεται και είναι και κάπω προσβολή προ το θεσμό αυτά τα οποία αφήνεται να εωρηθούν. Δηλαδή, όταν με τον κατάλληλο, θέλετε, καταμερισμό του χρόνου, συλλογική ηγεσία λέμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχηγικό κόμμα που να εξαρτώνται όλα από μένα προσωπικά. όταν αν είναι αυτό ο σκοπό ορισμένων, τότε ναι, δεν θα υπάρχει χρόνο. Όταν εξαρτούνται όλα μόνο από εσένα. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Συλλογικότητα θέλουμε. Θέλουμε να συναποφασίζουμε. Θέλουμε συλλογική ηγεσία. Θέλουμε να λειτουργούμε περισσότερο ως ομάδα. Αυτά είναι τα οποία λέμε και γι' αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει και συγκεκριμένο εξυγχρονισμό και των δομών του κόμματο. Αλλά να βρούμε και τρόπου mm -hmm. να ισχυροποιήσουμε αυτή τη συλλογικότητα μέσα και από την ανταλλαγή των πολιτικών απόψεων στα ίδια τα συλλογικά Όργανα του κόμματο. Εξάλλου θέλω να πω ότι και ο ίδιο ο κ. Δημητρίου δεν είναι απλό πολίτη, είναι αξιωματούχο και του Δημοκρατικού Συναγερμού, διορισμένος εκπρόσωπο τύπου και βεβαίω είναι και βουλευτή. Άρα, αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που θεωρώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε και δύο διαθετημένοι να προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα μα, να βρούμε και του τρόπου, να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είναι ζήτημα χρόνου. Στην πολιτική είμαστε για τι θέσει μα, για την ουσία, για το πώ θα βγούμε ακόμα πιο μπροστά. Όσον αφορά το δημοκρατικό Συναγερμό να ισχυροποιήσουμε τον ρόλο του, την παρουσία του και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στα πολιτικά δρόμενα. Γιατί, ναι, και το πιστεύω ακράδαντα, ο δημοκρατικό συναγερμό πρέπει να συνεχίζει να καθορίζει σε εισαγωγικά mm -hmm. πολιτική, να παρεμβαίνει. Με τι ε, πολιτικέ του θέσει και με αυτόν τον το τρόπο να ναι. καθορίζει τι οποιασδήποτε σε εισαγωγικά και πάλι πολιτικέ εξέλιξει. Ξέρετε, σε όλε τι σημαντικέ στιγμές του τόπου, ε, στα μεγάλα πολιτικά διακυβεύματα, ο Δημοκρατικό Συναγερμός δήλων πάντα παρόν. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αλλά. Με ενωτικό λόγο, με λόγο που πραγματικά να αντιπροσωπεύει και την κληρητική σχολή σκέψη στην οποία ανήκουμε. Και η σχολή σκέψη, ξέρετε, αγαπητή μου Κατερίνα, δεν είναι απλά κάτι το οποίο διακηρύττουμε, δεν είναι απλά ένα όνομα, ο Γλάφκο Κληρίδη, ο οποίο θεωρώ ότι τη χάνει σεβασμού από όλου του uh, πολιτικού χώρου. Είναι ο τρόπο με τον οποίο και εμεί ήδη πολιτευόμαστε, είναι αρχέ, συγκεκριμένε αρχέ και αξίε, είναι στάση και συμπεριφορά. Πραγματικά θέλουμε να επικαλούμαστε Γιατί το όνομα του Μπράκη αν... και την ίδιο. κληριδική σχολή σκέψη. Ε. Πρέπει να το κάνουμε και προσωπικό μα βίωμα. Ε, μετά τις, το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Δημοκρατικό Συναγερμό αποφάσισε ότι θα είναι αντιπολίτευση δίπλα Μάλιστα. σε όσα ε, θα πρέπει να σταθεί δίπλα και συμφωνεί και α, στην αντίπερα όχθη σε περίπτωση που δεν συμφωνεί. Εσεί μπήκατε στη διαδικασία να σκεφτείτε ποια θα ήταν η στάση σα ω για παράδειγμα αύριο εκλεγείτε. Ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στην κυβέρνηση, ο κ. Δημητρή που εχθέ ότι θα ήθελα να ξέρω από πριν. Θα, να έχω συναντήσει μαζί με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, να ξέρω ε, τι ακριβώ γίνεται, τι ακριβώ νομοσχέδια μπορούν να πάνε, να, 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 ξέρω τι γίνεται από πριν, έτσι ώστε να έχω άποψη. Είστε και εσεί αυτή τη Να το θέμα δεν είναι να έχει ο κύριο Δημητρίου άποψη, είναι να έχει το κόμμα άποψη. Συλλογικά κόμμα, πρέπει ναι. να λειτουργήσουμε. Η θέση και επίση πραγματικά με ενδιαφέρον ακούω και έκπληξη όλα όσα ακούω. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι η θεσμικά λειτουργεί και ο Δημοκρατικό Συναγερμό. Με βάση τι καταστατικέ του πρόνοιε, μια τέτοια απόφαση εκλαμβάνεται θεσμικά, δημοκρατικά και συλλογικά από τα όργανα του. Το πολιτικό γραφείο έχει λάβει μια απόφαση. Mm -hmm. Δεν μπορεί τώρα ούτε ο κύριος Δημητρίου, ούτε η κυρία Δημητρίου να ακυρώσει απόφαση του πολιτικού γραφείου. Και το πολιτικό γραφείο, όπως επιτρέψετε μου, και η τιμιγορία του κόσμου θεωρώ μετά το αποτέλεσμα των mm -hmm. προεδρικών εκλογών ήταν ξεκάθαρη. Θέλει τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην υπεύθυνη αντιπολίτευση. Γι' αυτό ισχύει. Mm -hmm. Αν θα διαφοροποιηθεί αυτό, δεν θα διαφοροποιηθεί από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του κόμματο. Και πάλι η απόφαση του πολιτικού γραφείου πρέπει να είναι. Ενημέρωση, απλά είπε, και είναι για να κάτι γνωρίσαι, άλλο. Δεν, δεν είναι ότι θα, θα μιλήσω αποφάσεις. για μένα. Ναι, δεν ναι, θέλω αυτό να μιλήσω για τον πνευματικό. Να μην αφήσω εγώ κάτι να μυρθεί που δεν ήταν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τι σημαίνει υπεύθυνη αντιπολίτευση. Γιατί ακούω και άλλου όρου οι οποίοι δεν ισχύουν. Δημιουργική και γιατί κτλ. Υπεύθυνη αντιπολίτευση σημαίνει. Ότι σε αυτά που συμφωνούμε, που ελπίζω να συμφωνούμε σε όλα, βγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά για να τα στηρίξουμε, mm -hmm. και σε αυτά που διαφωνούμε με επιχειρήματα. Με αντιπροτάσεις καταθέτουμε την δική μας εισήγηση ή τη δική μας θέση. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να μπορέσουμε και να μετουσιώσουμε σε πράξη πολιτικές θέσεις και για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τα συμφέροντα και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά να έχουμε και μια κοινή γραμμή πλεύσης για τις μικρές και τις μεγάλες προκλήσεις πρέπει να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει να συνεργαστούμε, να εξασφαλίζουμε Πλειοψηφία, συγκερασμό απόψεων. Έτσι θα προχωρήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, όπω κάναμε ακριβώ όλο αυτό το διάστημα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρί κατανάγκη να ανήκουμε στον στο ίδιο, ίδιο πολιτικό ναι, ναι. χώρο Μάλιστα. ή άλλο mm -hmm. πώς. Mm -hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σα είναι. Δεν ξέρω πού πάτε σήμερα, μου είπατε. Σήμερα θα είμαστε το βράδυ στη Λεμεσό και κλείνουμε. Ενώ χωρί τα υπόλοιπα τη μέρα που αντιλαμβάνεστε, θα <laughs> είναι <laughs> η τελική. Μα μέχρι να φτάσει στη Λεμεσό είναι η ναι. Μια χαρά μα γεμίζει δύναμη και ενέργεια, η Ο αγάπη στον είναι. είναι αυτό, το, αυτό το υπογράφω κι εγώ, παιδιά. Απίστευτο. Όταν έχει τον κόσμο, α, τα μηνύματα, το οτιδήποτε, ακόμα και τα κακά και τα καλά και την κριτική και όλα. Υποδέχομαι την κριτική και μου αρέσει γιατί πολλέ φορέ θέλω να σα πω ότι από μηνύματα τα οποία έλαβα ναι. ή αυτά από τα οποία άκουσα, λέω δεν το σκέφτηκα <laughs> αυτό. Πολύ σωστά λέει ακροατή, ο τηλεθεατή κτλ. Και, και να πούμε κιόλα, αγαπητή μου Κατερίνα, ευχαριστώντα και εσά που σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είσαστε δίπλα μα όπω κάθε φορά ω εκπρόσωποι το μέσο Μαζικής επικοινωνία. Αύριο είναι οι εκλογέ μα, Σάββατο ημέρα από τις 9 μέχρι τις 6 να καλέσουμε ξανά τα φίλου στα στελέχη του κόμματος να συμμετάσχουν. Η πρώτη πράξη ενότητας θα είναι και πολιτικής πράξης η συμμετοχή μας στις εκλογές αύριο να επιλέξουμε τον πρόεδρο, την πρόεδρο που θέλουμε να μας εκπροσωπεί και μαζί να διασφαλίσουμε και να πορευτούμε στο αύριο, στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε τώρα. για τον φόρο μας, <ΣΣΣ> ό,τι θέλετε, <ΣΣΣ> θα για, σκοτώσουμε. για την Κύπρο μας. Με, κα, κάνατε καμιά δημοσκόπηση εσείς? Υπάρχουν ήδη αρκετές δημοσκοπήσεις. Ναι. Τι λένε? Εντάξει, υπά, δεν, υπάρχουν, δείχνουν μια τάση, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Σημασία έχει, όπως έλεγε και ο Ιμνιστος Γλάφκος Κληρίδης, η Τενέκα. Δηλαδή να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και ο κόσμος είναι αυτός που ουσιαστικά μας αξιολογεί η Κατερίνα. Εγώ έτσι βλέπω την εκλογική αναμέτρηση και δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι εκλογέ. Μας αξιολογική. αποφασίζει αν θα μας παραδώσει τη σκητάλη mm -hmm. ή αν θα μας την αφαιρέσει. Nice. Ο κόσμος αποφασίζει, έχει αυτό το το δικαίωμα και αυτή τη μεγάλη δύναμη στα χέρια του. Είτε ανήκει στο δημοκρατικό συναγερμό, είτε ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο. Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτή θέλουμε να υπηρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα εγώ, πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, ευχαριστώ. καλή υπομονή και επιμονή. Μιαχαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πολύ.